Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αυτό είναι το επίσημο πρώτο βιντεάκι του 2017, οπότε θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά, να έχετε ένα υπέροχο 2017, να σας φέρει ο νέος χρόνος ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, πάνω πολλά υγεία και αγάπη για όλους. Όπως σας υποσχέθηκα, αυτό είναι το βιντεάκι με τα 16 αγαπημένα προϊόντα του 2016. Έκανα ήδη το βιντεάκι με τα αγαπημένα του Δεκεμβρίου, αλλά επειδή στα αγαπημένα του μήνα δεν επικεντρώνομαι μόνο σε προϊόντα ομορφιάς, αποφάσισα να σας κάνω αυτό το βιντεάκι, το οποίο είναι και πάρα πολύ δημοφιλές αυτή την περίοδο, για να μιλήσουμε για τα 16 αγαπημένα προϊόντα ομορφιάς για το 2016. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί τα έχω μαζέψει όλα δίπλα μου εδώ πέρα, για να δούμε μαζί ποια είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία έχω αγαπήσει τόσο πολύ μέσα στο 2016. Θα τα λέω με τυχαία σειρά, καθώς τα έχω όλα ραβιασμένα δίπλα μου εδώ πέρα, και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο λοιπόν beauty αγαπημένο του 2016 για μένα ήταν αυτό εδώ πέρα το σφουγγαράκι μακιγιάζ από τα H&M, το οποίο σας το έχω ξαναδείξει σε κάποιο από τα τελευταία βίντεο με τα αγαπημένα του μήνα που έκανα στο κανάλι μου. Είχε πάρα πολύ οικονομική τιμή και για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο ατούτου, το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα στη σύγκριση με το Original Beauty Blender. Έκανε νομίζω μόλις 2,99 ή 3,99 αν δεν κάνω λάθος. Και για την τιμή του αξίζει πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου. Έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο κάνω το καθημερινό μου μακιγιάζ. Ενώ παλιά έβαζα το foundation μου με πινέλο, πλέον το βάζω μονίμως με αυτό, αφού φυσικά πρώτα το βρέξω και το στραγγίξω πάρα πολύ καλά. Και έχει κάνει το μακιγιάζ μου να φαίνεται πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο φυσικό, το δέρμα μου να φαίνεται πολύ πιο λίο και το έχω αγαπήσει, γι' αυτό είναι το πέρα το λόγο. Περνάω στο δεύτερο αγαπημένο του 2016 και αυτό είναι ένα προϊόν styling. Και σας μιλάω γι' αυτό εδώ πέρα το σίδερο για μπούκλες, το οποίο είναι από την εταιρεία Irresistible Me και σας είχα κάνει και ένα βίντεο πριν από μερικούς μήνες, το οποίο σας μιλούσα για αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο έρχεται με 8 κεφαλές και μπορείτε να επιλέξετε ποια από όλες τις κεφαλές θέλετε να χρησιμοποιήσετε εσείς και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς στο παρελθόν δεν έκανα τόσο πολύ μπούκλες στα μαλλιά μου, αλλά με αυτό εδώ το προϊόν η διαδικασία έχει γίνει παιχνιδάκι και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να διατηρώ πιο όμορφο το μαλλί μου από τότε που το έκοψα κοντό. Τις περισσότερες φορές το χρησιμοποιώ με αυτήν εδώ πέρα την κεφαλή που βλέπετε τώρα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη κατά σειρά, δεν θυμάμαι τα χιλιοστά. Με έχει βολέψει πάρα πολύ και εννοείται ότι έχει γίνει αγαπημένο μου προϊόν. Περνάω στο τρίτο αγαπημένο του 2016, για το οποίο σας έχω μιλήσει νομίζω αρκετές φορές. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι από τα πιο οικονομικά που υπάρχουν. Είναι μια εταιρεία που μπορείτε να τη βρείτε ακόμη και στο σούπερ μάρκετ. Αλλά έχω ξετρελαθεί με αυτό εδώ πέρα το προϊόν και δεν το αλλάζω με κανένα. Έχω δοκιμάσει κατά διαστήματα πολλά διαφορετικά προϊόντα, αλλά έχω καταλήξει ότι αυτό ταιριάζει πολύ περισσότερο στα μαλλιά μου και σας μιλάω για αυτήν εδώ πέρα τη μάσκα της σειράς Fructis και της εταιρείας Garnier. Εγώ συγκεκριμένα χρησιμοποιώ το Color Resist. Η συγκεκριμένη μάσκα με έχει βολέψει πάρα πολύ, κάνει τα μαλλιά μου να είναι ευκολοχτένιστα, τα κάνει να είναι απαλά, μυρίζει υπέροχα και είναι ακριβώς ό,τι χρειάζομαι για τις ανάγκες των μαλλιών μου. Το χρησιμοποιώ κάθε φορά που κάνω μπάνιο και είμαι απολύτως ικανοποιημένη από αυτήν. Τέταρτο αγαπημένο προϊόν για το 2016 είναι η βαφή που χρησιμοποιώ για τα μαλλιά μου. Και αυτή είναι και η πιο συχνή ερώτηση που μου κάνουν σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι και η ερώτηση που λαμβάνω πιο πολύ σε μηνύματα από εσάς. Σας μιλάω λοιπόν για το προϊόν αυτό εδώ πέρα, για τη βαφή μαλλιών της σειράς Igora Royal από την εταιρεία Schwarzkopf. Είναι η βαφή που χρησιμοποιώ τα τελευταία χρόνια που βάφω τα μαλλιά μου στο σπίτι. Δεν τα βάφω μόνη μου, τα βάφει κομμώτρια. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το αντίστοιχο βίντεο που είχα κάνει για την περιποίηση και τη φροντίδα των μαλλιών μου. Είναι λοιπόν η απόχρωση 677 από τη σειρά Igora Royal της εταιρείας Schwarzkopf και είναι αυτή που χρησιμοποιώ τους τελευταίους μήνες για να βάψω τα μαλλιά μου. Το 677 είναι η πιο σκούρα χάλκινη απόχρωση που θα βρείτε από την εταιρεία Igora Royal και την έχω αγαπήσει μέσα στο 2016, την χρησιμοποιούσα διαρκώς, μόνο αυτήν χρησιμοποιούσα, παράτησα τις προηγούμενες αποχρώσεις και κατέληξα στην πιο σκούρα από όλες και για όσες αναρωτιέστε, αυτό είναι το χρώμα που χρησιμοποιώ, το 677. Περνάω σε ένα ακόμη προϊόν για τα μαλλιά, το οποίο είναι το Miraculous Oil από τη σειρά Fructis και την εταιρεία Garnier.
Συγκεκριμένα είναι το Brushing Express, το οποίο αντικατέστησε το προηγούμενο που χρησιμοποιούσα, που ήταν το απλό, που δεν είχε θερμοπροστασία. Το χρησιμοποιώ και γιατί μου αρέσει το λαδάκι αυτό εδώ πέρα, το Miraculous Oil, αλλά κυρίως γιατί έχει θερμοπροστασία και επειδή κάθε φορά κάνω σεσουάρ στα μαλλιά μου, πιστολάκι, θέλω ένα προϊόν το οποίο να τα προστατεύει φυσικά από τη θερμότητα. Εννοείται ότι πρέπει να τα προστατεύουμε από τη θερμότητα και αυτό εδώ πέρα το λαδάκι τα προστατεύει, τα κρατάει ηλία και τα βοηθάει και με βοηθάει να τα χτενίσω κιόλας σε συνδυασμό με τη μάσκα που σας έδειξα νωρίτερα. Ένα ακόμη προϊόν μαλλιών που ανακάλυψα μέσα στο 2016 ήταν αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το Silk Infusion από την εταιρεία Τσι. Είχα ακούσει και είχα διαβάσει τα καλύτερα για αυτό. Είναι στην ουσία ένα προϊόν σαν λαδάκι με λίγο πιο πυκνόρευστη υφή, το οποίο αφήνει τα μαλλιά σας με τα ξένια. Δεν το χρησιμοποιώ τόσο όσο το προηγούμενο λαδάκι, το χρησιμοποιώ κυρίως όταν τα μαλλιά μου έχουν σχεδόν στεγνώσει για να τα κάνει πιο απαλά και πιο λαμπερά. Και μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του, είναι ένα αρκετά οικονομικό προϊόν, καθώς δεν χρειάζεστε πολύ ποσότητα προϊόντος για να βάλετε στα μαλλιά σας κάθε φορά. Σας το προτείνω λοιπόν και εσάς, γιατί το έχω αγαπήσει και θα το αγαπήσετε πιστεύω και εσείς. Τα επόμενα προϊόντα που αγάπησα μέσα στο 2016 είναι αυτά εδώ πέρα τα δύο προϊόντα από την εταιρεία Bifas. Αυτό εδώ πέρα, το λευκό με την αντλία, είναι το γαλάκτωμα καθαρισμού, το οποίο χρησιμοποιώ για να αφαιρέσω το μακιγιάζ μου. Γενικότερα ξεκινάω κάθε φορά το ντεμακιγιάζ μου χρησιμοποιώντας μαντιλάκια ντεμακιγιάζ, αλλά πάντα πλέον ακολουθώ με γαλάκτωμα καθαρισμού και αυτό είναι το γαλάκτωμα που χρησιμοποιώ ευλαβικά τους τελευταίους μήνες και έχω αγαπήσει. Η τιμή του είναι πανφθηνή, δηλαδή κάνει κάτω από 5 ευρώ, αν θυμάμαι καλά κάνει γύρω στα 3,90. Είναι πάρα πολύ καλό, σας το είχα δείξει και πριν μερικούς μήνες τα αγαπημένα του μήνα. Έχει 500 ml προϊόντος, οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο υπέροχη είναι η τιμή του. Και σαν προϊόν, όχι μόνο λόγω τιμής, με έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ. Θα συνεχίσω να το αγοράζω, εννοείται, και μέσα στο 2017. Φυσικά έχει άπειρο προϊόν ακόμα μέσα, γιατί ένα πάτημα της αντλίας αρκεί για να κάνετε το ντεμακιγιά σας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω, εκτός αν είστε βαμμένοι πάρα πολύ. Οπότε, μέχρι να τελειώσει αυτό, έχουμε καιρό μπροστά μας. Το δεύτερο προϊόν που σας έδειξα είναι αυτό εδώ πέρα, επίσης από την εταιρεία Bifas. Είναι αυτή εδώ πέρα η λοσιόν, η οποία έρχεται σε αυτή την ροζ συσκευασία. Είναι και αυτή στα 500 ml, περιέχει μέσα ροδόνερο. Είναι μια τονωτική λοσιόν, η οποία κάνει για όλους τους τύπους δέρματος και με την οποία επίσης είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Επίσης είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό προϊόν. Κοστίζει επίσης κάτω από 5 ευρώ, ανάλογα από πού θα το αγοράσετε. Και πραγματικά το έχω αγαπήσει, το χρησιμοποιώ κάθε φορά που κάνω το ντεμακιγιάζ μου και όχι μόνο, και σίγουρα θα συνεχίσω να το αγοράζω και αυτό. Περνάω στο επόμενο προϊόν, ή μάλλον σε ένα συνδυασμό προϊόντων που έχω αγαπήσει πάρα πολύ μέσα στο 2016. Το πρώτο προϊόν είναι ένα προϊόν το οποίο μου συστήσατε εσείς και είναι το Foundation True Match από την εταιρεία L'Oreal. Έχω την απόχρωση 1 σε Rose Ivory και είμαι γενικότερα πάρα πολύ ικανοποιημένη, ειδικότερα σε συνδυασμό με το Infallible 24 Hour Matte από την εταιρεία L'Oreal και πάλι, στην απόχρωση Vanilla. Είναι καταπληκτικά, είναι ένα συνδυασμός που αγαπάω, χρησιμοποιώ σε όλο μου το πρόσωπο το True Matte, το οποίο δεν έχει μεν την κάλυψη του Infallible, αλλά δίνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα, ικανοποιητικό, η απόχρωση είναι αρκετά κοντά στην απόχρωση της επιδερμίδας μου, αλλά χρησιμοποιώ το Infallible από πάνω, στα σημεία τα οποία εμφανίζω περισσότερη λιπαρότητα και στα σημεία στα οποία θέλω να έχω περισσότερη κάλυψη. Με έχουν βολέψει εν τέλει πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου προτείνατε το True Match. Περνάμε στο 10ο προϊόν που έχω αγαπήσει μέσα στο 2016 και είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο προϊόν. Είναι αυτό εδώ πέρα το concealer, το Liquid Camouflage από την εταιρεία Catrice. Το έχω στην απόχρωση 020 Light Beige και είναι η δεύτερη συσκευασία που χρησιμοποιώ. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μοναδικό ελάττωμα του, ότι τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά γενικότερα είμαι πλήρως ικανοποιημένη από αυτό. Η απόχρωσή του ταιριάζει πάρα πολύ στην επιδερμίδα μου. Είναι αρκετά λευκό ώστε να καλύψει τους μαύρους κύκλους μου και να φωτίσει και λίγο την περιοχή. Είναι αρκετά καλυπτικό, όσο καλυπτικό χρειάζομαι εγώ. Μου αρέσει πάρα πολύ το applicator που έχει. Κάνει την εφαρμογή του πάρα πολύ εύκολη και για μένα αυτό εδώ πέρα είναι στα
μεγαλύτερά του πλέον εκτήματα. Γενικότερα είναι ένα προϊόν το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ που ανακάλυψα μέσα στο 2016. Είναι πανφθηνό. Σας προτείνω να το δοκιμάσετε και εσείς αν ψάχνετε ένα καλό κονσίλερ. Πραγματικά το αγαπώ. Επόμενο προϊόν το οποίο αγάπησα μέσα στο 2016 είναι τα Liquid Lipsticks από την εταιρεία Golden Rose. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο το οποίο θέλω να σας δείξω και να σας πω ότι αγάπησα δια και καλά αυτό το συγκεκριμένο χρώμα. Γενικότερα μου άρεσαν πάρα πολύ σαν προϊόντα. Μου άρεσαν πολύ τα Liquid Lipsticks της εταιρείας Golden Rose. Ενδεικτικά έχω να σας δείξω αυτά τα δύο χρωματάκια τα οποία χρησιμοποιώ πιο συχνά. Το ένα είναι το 03 και το άλλο είναι το 10. Τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ και συνδυαστικά για να κάνω λιγάκι ombre lips, όπως σας είχα δείξει στο προηγούμενο βιντεάκι ακριβώς, το Get Ready With Me. Και μου αρέσει πάρα πολύ η υφή τους, μου αρέσει που δεν ξηραίνουν ιδιαίτερα τα χείλη, μου αρέσει που απλώνονται πάρα πολύ εύκολα, δεν χρειάζομαι προσωπικά να βάλω από κάτω κάποιο μολύβι χιλιών και να κάνω περίγραμμα. Μπορώ να τα χρησιμοποιήσω απευθείας με αυτό το applicator που έχουν. Για μένα είναι πάρα πολύ βολικά στη χρήση. Έχουν υπέροχο άρωμα, μυρίζουν βανίλια, μυρίζουν cupcake. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μυρωδιά. Κοστίζουν γύρω στα 4,95, είναι πάρα πολύ οικονομικά. Και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε στη συλλογή μας τουλάχιστον ένα liquid lipstick από την εταιρεία Golden Rose. Επόμενο προϊόν, το οποίο δεν σας το έχω δείξει στα προηγούμενα αγαπημένα του μήνα, θέλω να σας μιλήσω για το προϊόν αυτό της εταιρείας Vaseline, το οποίο είναι μία λοσιόν σώματος. Σας είχα δείξει πριν μερικούς μήνες, είχα βάλει μέσα στα αγαπημένα του μήνα πριν μερικούς μήνες, ένα ακόμη προϊόν της εταιρείας Vaseline, το οποίο ήταν λοσιόν σώματος, αλλά σε μορφή spray, το οποίο το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά τώρα που κρύωσε λιγάκι ο καιρός, ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα πιο ενυδατικό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο θα είχε διαφορετική μορφή, γιατί το σπρέι είναι πάρα πολύ ωραίο για να σε δροσίζει το καλοκαίρι, αλλά δεν είναι τόσο καλό ίσως για το χειμώνα. Οπότε έψαξα και βρήκα αυτό εδώ πέρα στην κίτρινη συσκευασία, τη λοσιόν σώματος αυτή, η οποία είναι από τη σειρά Intensive Care Essential Healing και είναι πάρα πολύ καλό για ξηρά και αφυδετωμένα δέρματα. Ενυδατώνει πάρα πολύ καλά την επιδερμίδα μου. Το συγκεκριμένο πραγματικά το έχω αγαπήσει, μου άρεσε πάρα πολύ, σίγουρα θα το ξαναγοράσω και στο μέλλον. Και μου άρεσε επίσης και αυτό σε μορφή σπρέι, απλά επειδή έχω τελειώσει τη συσκευασία εδώ και αρκετούς μήνες, δεν την έχω αυτή τη στιγμή για να σας τη δείξω, την έχω πετάξει. Περνάω στο επόμενο προϊόν που θέλω να σας δείξω, για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει, και είναι αυτό εδώ πέρα, το Soft Matte Lip Cream από την εταιρεία NYX, το οποίο έχω εγώ στην απόχρωση Copenhagen, το νούμερο 20 δηλαδή. Το έχετε δει να το φοράω στα χείλη μου πάρα πολλές φορές στα τελευταία μου βίντεο και όλες με ρωτάτε ποιο είναι αυτό εδώ πέρα το χρώμα, γιατί σας αρέσει πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βυσσινή χρώμα. Το έχω αγαπήσει γιατί δεν είναι υπερβολικά matte ώστε να στεγνώνει τα χείλη σας, δηλαδή επειδή εγώ έχω ήδη πολύ ξηρά χείλη, δεν χρειάζομαι προϊόντα τα οποία να είναι extra mat, γιατί κάνουν τα χείλη μου να στεγνώνουν πάρα πολύ. Αλλά αυτό εδώ πέρα το προϊόν δεν έχει καμία σχέση με ξηρότητα, γιατί κάνει τα χείλη να φαίνονται τέλεια. Δεν είναι από αυτά τα mat τα προϊόντα που στεγνώνουν τελείως και σας ξεραίνουν τα χείλη. Αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο αφήνει μια πολύ βελουδινή αίσθηση στα χείλη σας και το συγκεκριμένο κιόλας έχει πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Και σίγουρα θα αποκτήσω και άλλα χρώματα από τη σειρά αυτή. Κοντεύουμε να τελειώσουμε. Μας έχουν μείνει μόλις 3 προϊόντα για να τελειώσουμε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να μην σας έχω κουράσει. Θέλω και πάλι να σας μιλήσω για ένα προϊόν το οποίο το έχω σε 2 αποχρώσεις και το χρησιμοποίησα πάρα πολύ μέσα στο 2016. Είναι 2 σκιές από την εταιρεία Calvin Klein και τη σειρά CK1. Αυτές οι 2 σκιές είναι σίγουρα μέσα στα αγαπημένα του 2016. Σας προτείνω να τις δοκιμάσετε και εσείς γιατί έχουν πάρα πολύ ωραία υφή, πολύ ωραία απόδοση χρώματος και νομίζω έχουν και αρκετά καλή ποικιλία. Έχω αρκετό καιρό να περάσω να δω τα χρώματά τους. Τα συγκεκριμένα δεν είναι πρόσφατες αγορές, αλλά είναι αυτές που χρησιμοποιώ εγώ κατά κύριο λόγο. Πρώτο τελευταίο προϊόν για το οποίο θέλω να σας μιλήσω σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο είναι τα βερνίκια νυχιών της εταιρείας CND. Πρώτη φορά δοκίμασα βερνίκια της εταιρείας CND φέτος, όταν μου έστειλε η εταιρεία κάποια για να τα δοκιμάσω και να σας πω τη γνώμη μου. Και έχω μείνει παραπάνω από ικανοποιημένη. Τα συγκεκριμένα που έχω από τη σειρά Vinyl Looks
Είναι καταπληκτικά. Είναι βερνίκια τα οποία μένουν στα νύχια σου μία εβδομάδα, είναι 7 ημερών. Και με τα οποία σας είχα κάνει μάλιστα και πριν από κανένα μήνα, κανένα δίμηνο, ένα μανικιούρ και σας είχα δείξει ιδέα για μανικιούρ. Είχα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα αυτές εδώ πέρα τις δύο αποχρώσεις. Θα σας αφήσω link για το βίντεο εκείνο από κάτω, να πάτε να το δείτε. Σας προτείνω να αγοράσετε τουλάχιστον ένα για να τα δοκιμάσετε, γιατί πραγματικά όλοι όσοι έχουν χρησιμοποιήσει τα βερνίκια αυτά πιστεύω ότι έχουν να πούνε τα καλύτερα λόγια. Σίγουρα είναι μέσα στα αγαπημένα μου για το 2016 και ανυπομονώ να αποκτήσω και άλλες αποχρώσεις. Τελευταίο προϊόν για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα είναι αυτή εδώ πέρα η μάσκαρα που σας έδειξα στο βίντεο με τα αγαπημένα του Δεκεμβρίου. Δεν είναι νέα αγορά, τη χρησιμοποίησα κατά κύριο λόγο μέσα στο Δεκέμβριο, την έχω ήδη αγαπήσει. Θα την ξαναγοράσω. Είναι η Rock and Doll Crazy XXL Volume Mascara από την εταιρεία Essence. Κάνει καταπληκτική δουλειά. Νομίζω ότι ανασηκώνει ωραία τις βλεφαρίδες, τις κάνει να φαίνονται πιο πυκνές. Τις διαχωρίζει πάρα πολύ ωραία. Τους δίνει πολύ ωραίο χρώμα χωρίς να βγάζει υπερβολικά πολύ προϊόν. Σας μίλησα για αυτό το προϊόν αναλυτικότερα στο προηγούμενο βίντεο με τα αγαπημένα Δεκεμβρίου, οπότε αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτήν, πηγαίνετε σε εκείνο το βίντεο να το δείτε. Θα σας αφήσω link από κάτω. Και με αυτό εδώ πέρα το προϊόν, κλείνουμε αυτό το βίντεο με τα 16 αγαπημένα προϊόντα του έτους 2016 για εμένα. Αυτά ήταν λοιπόν όλα τα προϊόντα που είχα να σας προτείνω. Ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν δεν είστε ήδη συνδρομητής, θα χαρώ πολύ να κάνετε τώρα εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κουμπί της εγγραφής που θα βρείτε ακριβώς από κάτω. Αυτά είχα να σας πω, σας εύχομαι και πάλι να έχετε ένα υπέροχο 2017. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Από εδώ και πέρα, κατά πάσα πιθανότητα, θα μπω σε κανονικό πρόγραμμα και θα ανεβάζω βίντεο κάθε Κυριακή. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί κάθε Κυριακή, γύρω στις 2 το μεσημέρι, θα έχετε νέο βίντεο από εμένα. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας!